Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Η τελετή διαβεβαίωσης λοιπόν των μελών του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, καθώς και η τελετή διορισμού κυβερνητικών αξιωματούχων πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Αλλαγή φρουράς λοιπόν για 6 υπουργεία και σε 2 κυρίες και κύριοι αξιωματούχους, ενώ η νέα σύνθεση της κυβέρνησης έχει ένα νέο μέλος, αυτό του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Η τελετή διαβεβαίωσης των μελών του νέου Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και η τελετή διορισμού κυβερνητικών αξιωματούχων ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη πραγματοποιήθηκε το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι βασικό κριτήριο της επιλογής του ήταν ο επαγγελματισμός, η επιστημονική κατάρτιση, η αξιοπιστία, το ήθος και η θέληση των υπουργών να προσφέρουν στον τόπο. Αποφάσισα να σας διορίσω στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο και στα διάφορα άλλα αξιώματα που αναλαμβάνει την διακυβέρνηση του τόπου από σήμερα. Η επιλογή μου έγινε έχοντας ως βασικό κριτήριο την πίστη στις δυνατότητες σας, τον επαγγελματισμό και την επιστημονική σας κατάρτιση, την αξιοπιστία αλλά και την εντιμότητα σας. Δεν παρέλειψα να λάβω υπόψη βεβαίως και των νεαρών της ηλικίας σας, με εξαίρεση των ίδιων. Σας επέλεξα γνωρίζοντας το ήθος, την ισχυρή προσωπικότητα και την θέληση σας να προσφέρετε στον τόπο. Κυρίες και κύριοι, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως αναμένω από όλους ανεξαιρέτως την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και τη συνδιαβούλευση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως πολιτικών ή ιδεολογικών τοποθετήσεων. Την ίδια συνεργασία αναμένω με τα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του λαού και στην εντολή που μας έχει δώσει. Όπως μέσα από τη συνεργασία αυτά τα 5 χρόνια μαζί βγάλαμε τη χώρα από τα διέξοδα, έτσι και θα πρέπει να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ανωδική αναπτυξιακή πορεία της χώρας για ένα σύγχρονο κράτος και μια ευέλικτη δημόσια υπηρεσία απαλλαγμένη από τα βαρύδια της γραφειοκρατίας, που στόχο θα έχει να εξυπηρετεί τα άμεσα και ουσιαστικά προβλήματα και τους πολίτες, όσο και τις όποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε την ενομισμένη διαβεβαίωση και ακολούθως οι υπουργοί υπέγραψαν το βιβλίο διαβεβαίωσεων. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Εξωτερικών. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργός Οικονομικών. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργός Εσωτερικών. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται ως Υπουργός Άμυνας. Διαβεβαιώ επισήμως πίστην και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς ακεραίαν την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα
και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της ανταφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Διαβεβαιώ επισήμως πίστην και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Διαβεβαιώ επισήμως πίστην και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακέραια την επιτέλεση των καθηκόντων που αμανατίθονται ως Υπουργού Υγείας. Η αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρακαλείται πως υπογράψει το βιβλίο των διορισμών. Στην συνέχεια ακολούθησε ο διορισμός των κυβερνητικών αξιωματούχων. Ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου καλείται όπως προσέλθει να παραλάβει το διορισμό του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλείται ο κύριος Βασίλης Πάλμας ως υφυπουργός παρά του Πρόεδρο. Καλείται η κυρία Νατάσα Πιλίδου ως υφυπουργός Ναυτιλίας παρά το Πρόεδρο. Καλείται ο κύριος Πέτρος Δημητρίου ως Διευθυντής Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Καλείται η κυρία Κέλλια Βασιλείου ως αναπληρώτρια κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλείται ο κύριος Φώτης Φωτίου ως Επίτροπος Προεδρίας. Καλείται η κυρία Ιωάννα Παναγιώτου ως Επίτροπος Περιβάλλοντος. Καλείται ο κύριος Γιάννης Γιαννάκη ως Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Καλείται η κυρία Ιωσήφινα Αντωνίου ως Επίτροπος για την Ισότητα των Φύλων. Στην αντιφώνηση του εκ μέρους του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι οι νέοι υπουργοί έχουν απόλυτη τη συνέστησή της ευθύνης και των προσδοκιών και ότι θα πρέπει να ανταποκριθούν στο έπακρο για να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο που άρχισε πριν από 5 χρόνια. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους όλων των συναδέλφων, σας ευχαριστώ θερμά που, ασκώντας τη συνταγματική σας αρμοδιότητα, εμπιστευθήκατε σε εμάς την υπό την υποπτία σας ενάσκηση της διακυβέρνησης της χώρας που στο πρόσωπό σας ανέθεσε για άλλη μια θητεία ο κυρίαρχος λαός. Η σημερινή διαβεβαίωση που σηματοδοτεί την ανάληψη των καθηκόντων μας για άλλους σε νέες επάλξεις, για κάποιους σε πιο γνώριμες, είναι από τη μια μέρα ευγνωμοσύνης, διότι ένας έμπειρος πολιτικός άνδρας και ηγέτης δείχνει στα πρόσωπά μας εμπιστοσύνη. Είναι όμως από την άλλη κυρίως μέρα ειλικρινούς συνειδητοποίησης της πολύ μεγάλης ευθύνης έναντι σε εσάς, αλλά και στον κυπριακό λαό που εύλογα αναμένει από εμάς το μέγιστο. Στεκόμαστε σήμερα μπροστά σε εσάς, μπροστά στον κυπριακό λαό, μπροστά στην ευθύνη.
σας διαβεβαιώνουμε ότι θα υπηρετήσουμε με ευσυνειδησία, εργατικότητα, συναδελφικότητα, με το θάρρος της γνώμης μας, με αποφασιστικότητα. Μαζί σας θα ενώσουμε δυνάμεις, ώστε στο τέλος αυτής της διαδρομής που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2023, να νιώσετε απόλυτα δικαιωμένος για τις επιλογές σας. Μετά τη λήξη της τελετής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους επιτρόπους, κατέθεσε στεφάνι στον Αντριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Τρίτου, που βρίσκεται στον προάβλιο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος και οι υπουργοί επέστρεψαν στην είσοδο του Μεγάρου για τη λήψη οικογενειακής φωτογραφίας. Προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του οράματος μετατροπής της Κύπρου σε ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα ενεργεί ως υπηρέτης του λαού, προέτρεψε τους υπουργούς του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην πρώτη συνεδρία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος ζήτησε μεταξύ άλλων να επακούν στις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή ως προς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και βεβαίως ως προς τους κανόνες της χρηστής διοίκησης. Στη συνέχεια θα κληθείτε να υπογράψετε έναν κώδικα διοντολογίας που για πρώτη φορά έχουμε εισάξει από την έναρξη της διακυβέρνησης το 2013, ένας κώδικας διοντολογίας που θέτει τα πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να κινείται ο κάθε υπουργός, ιδιαίτερα έχοντας κατά νου, πριν και πάνω απ' όλα, την ανάγκη να τηρούνται οι κανόνες της αξιοκρατίας, της ευθυκρισίας, πάντοτε της χρηστής διοίκησης και βεβαίως η αποφυγή της οποιασδήποτε εμπλοκής ή συναλλαγής με οποιονδήποτε ο οποίος ενδεχόμενα να έχει συμφέρον από το Υπουργείο από το οποίο υπηρετείται. Το όλος προγραμματισμός αλλά και όλες οι εξαγγελίες που μέχρι σήμερα από πλευράς κυβέρνησης έχουν γίνει. Αυτό που αναμένω και σε συνεννόηση και με τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι να καταρτιστούν ή υπάρχουν ήδη οι προτεραιότητες αλλά και ο κατάλογος των έργων που έχουν εξαγγελθεί, γιατί τις επόμενες των εβδομάδων θα περιοδεύσουμε κατά επαρχία για να δούμε πώς προχωρούν ή πού ευρίσκονται τα έργα που έχουν εξαγγελθεί αλλά και πώς μεθοδεύουμε έτσι ώστε αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί να γίνουν και πραγματικότητα. Χάρτα διοντολογίας υπέγραψαν λοιπόν οι υπουργοί του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Όπως αναφέρει το έγγραφο, το οποίο υπέγραψαν όλοι, η ορθή λειτουργία μιας δημοκρατίας βασίζεται στην ύπαρξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης. Είναι μαζί μας τώρα ο συνάδελφος Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, χάρτα διοντολογίας από τους υπουργούς. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει μια περιοδία στις πόλεις της Κύπρους για να δουν πού βρίσκονται και να παρακολουθήσουν την πρόοδο που έχουν κάνει τα έργα που έχουν εξαγγελθεί, Μάριε. Ακριβώς, όπως έχεις αναφέρει, στην πρώτη το συνεδρία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τους νέους υπουργούς εκεί που θα μας εκπροσωπήσουν και να εκπροσωπήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως έχεις αναφέρει, 20 σελίδες εθνικών δράσεων που έχουν υιοθετήσει η προηγούμενη πενταετία. Σε κάθε Υπουργείο υπάρχουν επιτροπή ελέγχη, κάπου το οποίο πρέπει να έχει άριστη συνεργασία και με τον Γενικό Ελεγχτή. Μίλησε και για τις μεταρρυθμίσεις και μάλιστα να μετατρέψουμε αυτό το κράτος σε ένα σύγχρονο που θα είναι υπηρέτης του λαού και όχι ο λαός να υπηρετά τους λειτουργούς, στοχευμένη στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των ευάλωτων ομάδων και της τρίτης ηλικίας, υλοποίηση του ΓΕΣΥ, μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μάλιστα ενισχύουμε την αποτριπτική δύναμη της εθνικής φρουράς. Ενισχύουμε την αποτριπτική, κάτι το οποίο για πρώτη φορά τόσο λίγο ακούμε το πρόεδρος της Δημοκρατίας να μιλά και μάλιστα για την άμυνα. 21 τόσες διακρατικές συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας έχουν κατορθώσει να γίνουν ένας πυρήνας σταθερότητα στην περιοχή και εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν το μέρος του κόσμου. Επίσης, η εξωτερική μας πολιτική είναι πολύ επίπεδη, κάτι το οποίο φαίνεται ότι
και με τις διακρατικές συμφωνίες και ενίσχυση των σχέσεων με γειτονικές χώρες και κράτη του κόσμου. Η δική μνήμα έκανε και για, το Υπουργείο της Παιδείας αλλά και για Υγείας. Μάριο, που είναι δύο υπουργεία, τα έχουν γίνει μεγάλες έτσι μεταρρυθμίσεις. Η εκπαιδευτική μεταρρυθμίση είναι εκ των προτεραιότητων της κυβέρνησης και βεβαίως η υλοποίηση του ΓΕΣΥ, δημόσιες επενδύσεις, έργα υποδομής, ολοκληρωμένη προσφυγική πολιτική, θέματα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ισχυρισμών του κράτους, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να δούμε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πώς συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, αλλά και πώς ακόμα περισσότερα προπούμε και υλοποιούμε εθνικούς σχεδιασμούς. Λοιπόν, Μαριέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα όπου κλείδωσε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χρυστοδουλίδη, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κ. Κοτσά. Θα βρίσκεται την Τρίτη, λοιπόν, θα ενημερώσει την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων για τα όσα διαδραματίστηκαν τον τελευταίο καιρό στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά και για την πορεία ή ποια θα είναι η πορεία των συνομιλιών. Ο κ. Χρυστοδουλίδης θα ενημερώσει την Βουλή των Ελλήνων και για τις τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού και βεβαίως και για την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε εγκυκλισμένο των φυρών στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Κοτζάς. Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Μαρέ, καλή σου συνέχεια. Σε κλίμα συναισθηματικής φόρτισης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χρυστοδουλίδης παρέλαβε τα νέα του καθήκοντα από τον Ιωάννη Κασουλίδη, αναφέροντας πως ο κύριος Κασουλίδης τίμησε το αξίωμα και την πολιτική ζωή της Κύπρου όσο λίγη. Από την πλευρά του, ο κύριος Κασουλίδης αναφέρθηκε στον παράλληλο βίο των δύο ανδρών. Παραδίδω στον νέον Υπουργό, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, σκεφτόμενος τον καιρό που πρωτοδιορίστηκε εδώ σαν ακόλουθος, που θυμούμε έναν νεαρόν ακόλουθο ο οποίος περνούσε εντακτικά από το γραφείο μου, γεμάτος απόψεις, εισηγήσεις, ιδέες, που προϊόνιζαν ένα λαμπρό μέλλον στη διπλωματική υπηρεσία. Θα το καθοδηγήσει, αλλά αυτόν το Υπουργείο θα παράξει και άλλα επιτεύγματα. Ολόκληρη πενταετία είναι πρόκληση για να αναπτυχθούν όσες βάσεις έχουν τεθεί για μια σοβαρή εξωτερική πολιτική. Τον ευχαριστώ θερμά και είμαι ευγνώμων, διότι μέσα από τη συνεργασία μας έμαθα όσα δεν μαθαίνονται σε σχολεία και πανεπιστήμια. Μου έδωσε ευκαιρίες και μου άνοιξε δρόμους με σημαντικότερο μάθημα τους χαμηλούς τόνους, την υπομονή και την επιμονή, την εργατικότητα, την ανιδιοτέλεια και την αποφυγή της κατάκρισης. Φίλες και φίλοι, ο Ιωάννης Κασουλίδης τίμησε αυτό το αξίωμα όπως τίμησε και την πολιτική ζωή της Κύπρου όσο πολύ λίγη. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα, όπως πολύ καλά ξέρω και τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Προκλήσεις που μέσα από συλλογική δουλειά και ομαδικότητα είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε με επιτυχία να αντιμετωπίσουμε. Ο κόσμος περιμένει έργα και όχι λόγια, ανέφερε παραλαμβάνοντας το Υπουργείο Άμυνας ο νέος Υπουργός Σάββας Αγγελίδης. Από την πλευρά του, ο απερχόμενος Υπουργός Χριστόφορος Φωκαΐδης είπε ότι κατά τα 4 χρόνια παρουσίας του στην ηγεσία του Υπουργείου έπραξε απλώς αυτό που θεωρούσε καθήκον και αυτό που του επέβαλε η συνείδησή του. Εργαστήκαμε σκληρά για να αντιμετωπίσουμε τα συσσωρευμένα προβλήματα πολλών ετών, για να δώσουμε λύσεις μέσα από κανονισμούς που εγκρίθηκαν από τη Βουλή. Εργαστήκαμε σκληρά για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια ανασύνταξη δυνάμεων μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων, για να κάνουμε πράξη αυτό που φάνταζε για πολλούς ακατόρθωτο. Με τη στρατιωτική θητεία, αυξάνοντας τη δύναμη της Εθνικής Φρουράς, ενισχύοντας τη δύναμη της Εθνικής Φρουράς. Χρειάζεται από όλους μας σκληρή δουλειά, χωρίς μεγαλοστομίες και κομπότι διακηρύξεις.
Ο κόσμος εξάλλου από εμάς περιμένει έργα και όχι λόγια. Με τη συνεργασία σας, με σεβασμό προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά, με συνέστηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης και με τη βοήθεια του Θεού θα εργαστούμε μεθοδικά και συστηματικά για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συμπολιτών μας, τις προσδοκίες της πατρίδας. Μέσα σε βαθύ κλίμα συγκίνησης και με τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχιστεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο απερχόμενος Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο στον Υπουργό Κώστα Χαβιαούρη. Είμαι πολύ χαρούμενος που στο πηδάλιο του Υπουργείου μας θα βρίσκεται ένας εξαίρετος τεχνοκράτης, ένας πολύ αποτελεσματικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει και έχει στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει συνέχεια. Και θέλω να σας παρακαλέσω, δεχτείτε μια τελευταία οδηγία, όχι οδηγία διότι δεν είμαι πλέον Υπουργός Παιδείας, μια τελευταία παρένεση από τον απερχόμενο Υπουργό. Στηρίξετε όσο μπορείτε, με σθένος, τον νέο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για να πετύχει το έργο του. Εγώ προσωπικά θα βρίσκομαι στο πλευρό σας. Έχω αναλώσει 32 έτη σε αυτόν τον χώρο. Θεωρώ ότι γνωρίζω αρκετά καλά τα τεκτενόμενα στην παιδεία. Θα συνεχίσουμε και θα στηρίξουμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Όλοι μαζί. Κανένας δεν περισσεύει. Και αν πετύχουμε, φίλες και φίλοι, θα πετύχουμε για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά αυτού του τόπου. Γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουμε να ευελπιστούμε σε έναν ευίωνο μέλλον. Από μας εξαρτάται το πώς τα παιδιά μας θα μπορέσουν να διαπαιδαγωγηθούν σωστά, να καλλιεργήσουν αξίες και αρχές για να μπορέσουν μετά να τα μεταφέρουν στην μετέπειτα κοινωνία. Το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας παρέλαβε από τον απερχόμενο Υπουργό Γιώργο Παμπορίδη ο Υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο τέος Υπουργός Υγείας εξέφρασε την βεβαιότητα πως το έργο που επετεύχθη τα τελευταία χρόνια είχε κάποια αξία, με έμφαση βεβαίως στη μεταρρύθμιση και την ψήφιση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων στις 16 Ιουνίου 2017. Απευθυνόμενος προς τον νέο Υπουργό και αφού του δώσω τα συγχαρητήριά μου για τον διορισμό του το σημερινό, θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπάρχουν σχολές από τις οποίες κάποιος μπορεί να αποφοιτήσει με το πτυχίο του Υπουργού. Είναι μια θέση η οποία δεν μπορεί να τη σπουδάσει κάποιος σε κάποιο πανεπιστήμιο. Το μόνο προσόν το οποίο πρέπει να έχει κάποιος ο οποίος υπηρετεί αυτή τη θέση, γιατί δεν έχω υπηρετήσει άλλη θέση του Υπουργού, είναι η πηξίδα της ηθικής που τον χαρακτηρίζει, να δεικνύει σε όλους τους χρόνους στον ασθενή και στον συνάνθρωπο. Και επειδή σας γνωρίζω περιόθεν, είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχετε και θέλω να ξέρετε ότι ό,τι χρειαστείτε θα είναι στο πλευρό σας. Παραλαμβάνοντας τη σκητάλινα από έναν καθόλου επιτυχημένο υπουργό, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω το σημαντικότερο έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει πάρα πολλά στον τομέα της υγείας και έχουν δρομολογηθεί ουσιαστικές αλλαγές με την ψήφιση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων του ΓΕΣΥ και της αυτονόμησης τον περασμένο Ιούνιο. Στόχος μας τώρα πρέπει να είναι επιτυχημένη εφαρμογή του ΓΕΣΥ και σταδιακή αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτήριων. Τα επόμενα χρόνια θα επέλθουν ριζικές αλλαγές τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στη δομή του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, αφού με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση να απαιτούνται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και νεότερα. Μέχρι όμως την έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας, μέλημά μας θα πρέπει να είναι η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών με επίκεντρο πάντα των ασθενών. Το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Γεωργίας παρέλαβε από τον απερχόμενο Υπουργό Νίκο Κουγιάλη ο νέος Υπουργός Κώστας Καδής, ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που υπάρχουν ενώπιον του τόσο για ενίσχυση του αγροτικού κόσμου, όσο και λόγω των νέων δεδομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Ο
Αυτά τα 5 χρόνια υπηρέτησα την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη με συνέπεια και αφοσίωση για να υλοποιήσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης και να πετύχει το στόχο της να επαναφέρει τον τόπο στο δρόμο της προόδου, της ευημερίας και της ανάπτυξης. Αυτά τα 5 χρόνια εργάστηκα σκληρά και έχω δώσει τον καλύτερο μου εαυτό για την ευημερία του αγροτικού κόσμου και την προστασία του περιβάλλοντος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι ανταποκρίθηκα στα καθήκοντά μου, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση που κρίθηκε πετυχημένη από τους πολίτες. Σου παραδίδω ένα Υπουργείο νοικοκυρεμένο, παραγωγικό με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Αυτά τα 5 χρόνια μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε βάλει στέρες βάσεις πάνω στις οποίες μπορείτε να οικοδομήσετε με ασφάλεια για την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, για ορθολογική διαχείριση των υδάτινων και φυσικών μας σπόρων, αλλά και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και θα πρέπει να συνεργαστούμε για να φέρουμε τομές, να εισάξουμε καινοτομίες, ώστε να ενισχύσουμε πολυεπίπεδα τον αγροτικό μας κόσμο, να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους φυσικούς φόρους του τόπου μας, διαχειριζόμενοι και προκλήσεις αλλά και δυσκολίες που προκύψουν από νέα δεδομένα, όπως αυτά της κλιματικής αλλαγής, της ερημοποίησης. Θα πρέπει να διαχειριστούμε ορθολογικά, με αηφόρο τρόπο, τον σημαντικότατο βιολογικό και περιβαλλοντικό πλούτο που διαθέτει ο τόπος μας, για τον οποίο ο καθένας και η κάθε μια θα πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε τις προκλήσεις, τα θέματα της ευημερίας των ζώων. Τη διαβεβαίωση ότι θα καταβάλει το άπαν των δυνάμεών της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Υπουργείου Μεταφορών έδωσε η νέα Υπουργός, κυρίες και κύριοι, Βασιλική Αναστασιάδου, στην τελετή παράδοσης από τον Μάριο Δημητριάδη. Στη νέα Υπουργό Μεταφορών θέλω να ευχηθώ υπομονή και επιμονή. Αγαπητή μου Βασιλική, είσαι τυχερή, γιατί, αγαπητή μου Υπουργέ, γιατί θα ηγείσαι ενός από τα πιο οργανωμένα Υπουργεία στον τόπο μας, με ιδιαίτερα ικανούς συνεργάτες. Το Υπουργείο, όπως έχεις διαπιστώσει, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και παρά το γεγονός ότι θεωρείται σε εισαγωγικά δύσκολο Υπουργείο, σου προσφέρει απλόχερα την ευκαιρία να δημιουργήσεις και να προσφέρεις τον τόπο σου. Να έχεις υπόψη ότι οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει σε αυτό το Υπουργείο. Παρά τις απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνω, αισθάνομαι ιδιαίτερα ενδυναμωμένη. Γιατί το Υπουργείο διαθέτει γερές δομές και εξαίρετα στελέχη. Περιστοιχίζομαι από άξιους συνεργάτες. Τον έμπειρο και ικανό Γενικό Διευθυντή Αλέκο Μιχαηλίδη, τους διευθυντές τμήματων και τα υπόλοιπα στελέχη του Υπουργείου και προσβλέπω στην πολύτιμη συνεργασία τους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη μεγάλη τιμή και τον διαβεβαιώ ότι θα καταβάλω το άπαν των δυνάμεων μου για να ανταποκριθώ επάξια στις προσδοκίες του και στην επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού έργου. Τη διαβεβαίωση ότι θα εργαστεί με ζήλο και αποφασιστικότητα για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση του τομέα της εμπορικής ναυτιλίας έδωσε η Νατάσα Πυλίδου, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της ως η πρώτη υφυπουργός ναυτιλίας. Η σημερινή μέρα είναι ιστορικής σημασίας για τον τομέα της κυπριακής ναυτιλίας, ο οποίος αποκτά σήμερα το δικό του αυτόνομο υφυπουργείο ναυτιλίας. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για τον ρόλο που μου είχε ανατεθεί ως η πρώτη υφυπουργός ναυτιλίας παρά τον Πρόεδρο και παράλληλα βεβαίως ακόμα πιο μεγάλο το αίσθημα της ευθύνης για το έργο που καλούμε να επιτελέσω. Στόχος είναι όπως η Κύπρος θωρακίσει και ενισχύσει στο μέγιστο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε στην ναυτιλία, τα οποία είναι πολλά, καθώς και τις νέες ευκαιρίες που σίγουρα θα προκύψουν στο διεθνές στερέωμα. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, ένα σχηματισμό της κυπριακής κυβέρνησης. Να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία. Περνάμε τώρα στην Ελλάδα, όπου και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε ένα μίνι ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα. Λοιπόν, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Γιώργος Φωκιανός ποια είναι τα καινούργια ονόματα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε εσύ, Κωνσταντίνε, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε έναν διορθωτικό, θα μπορούσαμε να πούμε, ανασχηματισμό μετά τις παραιτήσεις, τις προχθεσινές παραιτήσεις του Υπουργού Οικονομίας και της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας.
οι αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος, Κωνσταντίνο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τανακόπουλος, είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος αναλαμβάνει νέος Υπουργός Οικονομίας και ταυτόχρονα παραμένει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στην θέση του Γιάννη Μουζάλα αναλαμβάνει ο Δημήτρης Βίτσας. Τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο Φώτης Κουβέλης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Υφυπουργός Παιδείας στη θέση του Κώστα Ζουράρη ορίζεται η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη. Υφυπουργός Εργασίας αναλαμβάνει ο Θανάσιος Ηλιόπουλος και Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ο Κωνσταντίνος Στρατής. Να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι η ορκομοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Και αυτός είναι ο μήνυμα σχηματισμός από τον Πρωθυπουργό. Γιώργο, να πάμε τώρα στις προκλήσεις και την επιθετικότητα που δείχνει συνεχώς η Τουρκία τόσο στο Αιγαίο αλλά και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχαμε λοιπόν επιστολή, η οποία καταδικάζει όλες αυτές τις ενέργειες προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Πρόεδρο του Αμερικανικο-Ελληνικού Ινστιτούτου. Ακριβώς. Ο πρόεδρος του Αμερικανικο-Ελληνικού Ινστιτούτου, Νίκος Λαρικάκης, τονίζει την στάση της Άγκυρας και τις αντικές επιπτώσεις στα αμερικανικά συμφέροντα για την ασφάλεια στην περιοχή σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Με την επιστολή καταγγέλει την τουρκική επιθετικότητα και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ζητά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να καταδικάσει στενά την επιθετικότητα και τις προκλήσεις της Τουρκίας, οι οποίες, όπως είπε, χαρακτηριστικά στρέφονται σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Κύπρου και διεθνών εταιριών, παράλληλα παραθέτοντας και τα διάφορα περιστατικά που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Μια επιστολή λοιπόν που θέλει παραλήπτη τον πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο, Γιώργο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Να παρακολουθήσουμε τώρα ειδήσεις από την αστυνομική ενημέρωση. Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η αστυνομία, στους οποίους ανήκουν οι σκύλοι Ροντβάιλερ, που όπως εκτιμάται πλέον ο θάνατος της 46χρονης μητέρας προήλθε από δάγκωμα σκύλων. Πρόκειται για πατέρα και γιο και μάλιστα ο ένας εκ των δύο ήταν αυτός που εντόπισε στα αίματα την 46χρονη και κάλεσε την αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι πραγματοποίησε νέα νεκροτομή επί της ορού της 46χρονης ο ιδιώτης ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός μετά από αίτημα της οικογένειας προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της πρόκλησης των θανάσιμων τραυμάτων της. Διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα εκδόθηκαν για τους εκτελεστές του Έρνεστ Λεωνίδη, τον οποίο σκότωσαν στις 8 Φεβρουαρίου σε εστιατόριο που βρίσκεται στην περιοχή της Γερμασόγειας στη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση τελούν υποκράτηση τρία πρόσωπα, τα οποία την Κυριακή οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και τέθηκαν υποκράτηση για άλλες 8 ημέρες. Πρόκειται για έναν 25χρονο Ρώσο, έναν 24χρονο Γεωργιανό και έναν 36χρονο Λετωνό. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνεχίζει να καταζητεί 5 πρόσωπα σε σχέση με την υπόθεση και να αναζητεί άλλα 2. Αέρα Ελευθερίας θα αναπνεύσουν από σήμερα 66 κατάδικοι που έχουν εκτίσει τα 2 τρίτα της ποινής τους. Συγκεκριμένα αποφυλακίζονται 38 Κύπροι και 28 αλλοδαποί με τριετή αναστολή, ενώ αναστολή ποινής λαμβάνουν 5 πρόσωπα που κρατούνται στις κεντρικές φυλακές για ανεξόφλητα εντάλματα. Ανάμεσα στους αποφυλακιστέντες, η μητέρα της Έφης Ηροδότου, Νίτσα Ηροδότου, που καταδικάστηκε με αφορμή το θανατηφόρο δυστύχημα που προκάλεσε η κόρη της, ενώ ποινή φυλάκισης εκτείει και ο σύζυγός της. Σε ό,τι αφορά την Έφη Ηροδότου, η ίδια αναμένεται να αποφυλακιστεί τέλος Μαρτίου. Στη λίστα των αποφυλακιστέντων και η γνωστή βαρύ ποινή της Έλενη Σιδερένου, που εξέτησε πολυετή ποινή φυλάκισης για υπόθεση ναρκωτικών. Περνάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι. Δύο ώρες αποχή από την εργασία τους αποφάσισαν οι λιμενεργάτες και οι σημειωτές στο λιμάνι Λεμεσού για την επόμενη Δευτέρα, οι οποίοι διαμαρτύρονται σε σχέση με την ασφάλειά τους μετά και το πρόσφατο περιστατικό σοβαρού τραυματισμού 28χρονου. Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν άμεσα αλλαγές στον τρόπο διεκπαιρέωσης κάποιων εργασιών και αύξηση των επιπέδων ασφαλείας εντός του χώρου του λιμανιού. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τετάρτη 28χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν γερανογέφυρα
έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα αυτός να εγκλωβιστεί εντός του ανυψωτικού μηχάνηματος. Ο 28χρονος, αναφέρουμε, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Αυρί και στην Γούτα παρά τις εκκλήσεις για εκεχηρία, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με πολύ αργούς ρυθμούς. Τα ασθενοφόρα και οι εθελοντές της Ερυθράς Μυσελίνου είναι στη Γούτα της Συρίας. Ωστόσο, η απομάκρυνση των ασθενών και των τραυματιών αλλά και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας μοιάζει με μακρινό όνειρο. Οχυρωμένοι αντάρτες εμποδίζουν την μεταφορά της βοήθειας στην πολιορκημένη πόλη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία έχει βοηθήσει μια αρκετά μεγάλη ομάδα αμάχων να εγκαταλείψουν τη Γούτα. Πρόσθεσε όμως ότι σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Καταφέραμε να απομακρύνουμε μια αρκετά μεγάλη ομάδα από όσους ήθελαν να αποχωρήσουν. Αλλά η δεύτερη ομάδα που είχε ετοιμαστεί δεν κατάφερε να αποχωρήσει επειδή οι αντάρτες απλώς δεν τους έδωσαν τη δυνατότητα να φύγουν. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ στη Ρωσία, οι όλμοι πλήττουν ακόμη και το έδαφος της ρωσικής πρεσβείας. Θα συνεχίσουμε να το ανεχόμαστε αυτό επαόριστο? Φυσικά και όχι. Την επίκουσα ανάγκη να επιτραπεί η άμεση παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γούτα, επεσήμανε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Τηλιανίδης. Ο κύριος Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη διεθνή διάσκεψη για τη Συρία που θα διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Απριλίου. Σε ένα άλλο θέμα τώρα από την εσωτερική επικαιρότητα, εκδήλωση με θέμα προϊόντα και υπηρεσίες προς τον επιχειρηματικό κόσμο πραγματοποίησαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού και η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Προϊόντα και υπηρεσίες προς τον επιχειρηματικό κόσμο, το θέμα της εκδήλωσης που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας όσον αφορά τη στήριξή της προς τις κυπριακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ο χαιρετισμός του Επιμελητηρίου Λεμεσού προς τη Συνεργατική για το έργο που επιτελεί. Πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου είναι η έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα που ενδιαφέρουν, απασχολούν και προβληματίζουν τις επιχειρήσεις της πόλης μας. Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Νικόλας Χατζιάννης, ανέφερε ότι ο συνεργατισμός έχει σημειώσει σημαντικά άλματα βελτίωσης, ενώ προχώρησε και στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το 2017 ήταν ένα σημαντικό έτος για εμάς. Επιχειρηματικά έχουμε δώσει, έχουμε προχωρήσει και έχουμε φέρει σημαντικούς στόχους, όπως ήταν και οι χορηγήσεις μισό δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην οικονομία. Από αυτά 200 εκατομμύρια αφορούσαν τον επιχειρηματικό τομέα. Οι κύριοι τομείς της οικονομίας που χρηματοδοτήσαμε ήταν ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, οι κατασκευές και ακολουθώς το εμπόριο και η βιομηχανία. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο έχει αντιμετωπίσει αρκετά τρικυμιώδεις συνθήκες και προβλήματα προεξάρχοντος του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και των προεκτάσεών τους. Για την αθλητική ενημέρωση είναι μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα και σ' ακούμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους ηλεθεατές του Capital. Να ξεκινήσουμε με μια παρέμβαση σημερινή της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της κυρίας Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαίδου, που βέβαια είχε μπει στη ζωή μας πριν από 2-3 μήνες όταν είχε εφαρμοστεί το προσωρινό μέτρο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για ταυτοποίηση των οπαδών των φιλοξενωμένων ομάδων στα ντέρμπι των ομάδων της πρώτης εξάδας. Αυτό το μέτρο που εφαρμόστηκε τους τελευταίους 2-3 μήνες, βεβαίως χωρίς αποτέλεσμα, γιατί υπήρξε γενικά αντίδραση όχι από τους οπαδούς όλων των ομάδων, αλλά κυρίως από τους οπαδούς της Ομόνιας και της ΑΕΛ. Και σήμερα λοιπόν υπήρξε παρέμβαση σύμφωνα με μια είδηση που μετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων από την κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαίδου, που λίγο πολύ λέει ότι θα πρέπει να τερματιστεί το προσωρινό μέτρο που εφαρμόζει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί σε κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες θα καθιερωθεί η κάρτα φιλάθλου. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε την αντίδραση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ενδιαφέρει τις ομάδες και τους οπαδούς τους εν ώψη της έναρξης των πιο δυνατών αγώνων των play-off από αυτό το Σαββατοκυριακό. Σημαίνει για παράδειγμα ότι στο παιχνίδι
στα παιχνίδια που θα γίνουν τα ντέρμπι και στη Λεμεσό το Σάββατο, το ΑΕΛ Απόλλων, το Απόλλων ΑΕΛ καλύτερα τυπικά, το ΑΕΚ ανώστοση βίση το Σάββατο, το Ομόνια από ΕΛ την Κυριακή, αν δεν εφαρμοστεί η ταυτοποίηση, τότε σημαίνει ότι θα πάει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, γιατί δεν θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να αγοράσει εισιτήριο μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠ. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπήρξε οποιαδήποτε αντίδραση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ύστερα από την αντίδραση της κυρίας Λοδίκη. Μάλιστα. Τώρα, πέραν από αυτό, να πούμε ότι έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα που άφησε εκτεθειμένο τον ΓΑΣΙΟ, βασικά ένα περιστατικό που συνέβη χθες τη νύχτα στο περιθώριο του αγώνα κυπέλου μεταξύ του Απόλλωνα και του Οθέλου. Ένας συμπολίτης μας, οπαδός του Απόλλωνα, με κινητικά προβλήματα, του οποίου γνωρίζουμε και το όνομά του, σε κάποια στιγμή ήταν να κάνει την ανάγκη του, αλλά ήταν κλειδωμένη η πόρτα της τουαλέτας που είναι για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, δηλαδή για τους ανάπηρους, και δεν μπόρεσε να πάει σε εκείνη την τουαλέτα. Έρχεται να τον βοηθήσουν κάποιοι άλλοι οπαδοί του Απόλλωνα να πάει σε μια τουαλέτα στην Δυτική Κερκίδα Λουτσιρίου στα 2, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να περάσει το καροτσάκι, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να κάνει την ανάγκη πάνω του. Σήμερα υπήρξε μια απολογία από τον εκπρόσωπο τύπου του ΓΑΣΙΟ, τον κύριο Κλέον Αλεξάνδρου, αλλά μας αφήνει όλους εκτεθειμένους, όχι μόνο τον ΓΑΣΙΟ. Ένας άνθρωπος, επειδή έχει κινητικά προβλήματα, να μην μπορεί να κάνει την ανάγκη του, επειδή, όπως λέχθηκε, ξέχασε το κλειδί ένας υπάλληλος του ΓΑΣΙΟ του Τσιρίου Σταδίου. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο ΓΑΣΙΟ, στο Τσίριο, που ελπίζουμε στην πορεία να λειτουργήσουν διαφορετικά και που διαχειρίζονται το στάδιο της Λεμεσού. Τώρα, να πούμε ακόμα, Κωνσταντίνε, ότι πέραν από αυτά, αγωνιστικά, μάλλον μια εξέλιξη που υπήρξε στην ανόρθωση, αναμενόμενη, γιατί εδώ και 2-3 μέρες γράφτηκε στις αθλητικές ιστοσελίδες, ότι ο Ντάνιελ Πράνης θα παραμείνει και του χρόνου στη Μεγάλη Κυρία. Σήμερα και επίσημα, με ανάπτυξη στην ιστοσελίδα της Κυρίας, αναφέρεται ότι ο 36χρονος Κροάτης θα είναι στο δυναμικό της ομάδας και τη νέα σεζόν. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι προχωρημένης ποδοσφαιρικά ηλικίας, αλλά βοηθά πολύ ικανοποιητικά την ανόρθωση. Την ανόρθωση που εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι γνωστό ότι δεν θα μπορεί να αγωνιστεί ο Ντουκ Λάου, ο οποίος θα κάτσει για 2 με 3 εβδομάδες. Τέλος, να πούμε ότι η ανόρθωση θα έχει αντίπαλο τον Απόλλωνα στα πρώιμη τελικά του Κυπέλλου, ύστερα από τη χθεσινή δύσκολη πρόκριση των Γιαννολεύκων της Λεμεσού πάνω στον Οθέλο. Με 2-0 κέρδισαν τη Λεμεσό, είχαν χάσει και οι Γιαννολεύκοι με 1-0 στον Αντώνη Παπαδόπουλος. Πέρασε και η Νέα Σαλαμίνα με το 0-0 που έφερε στο αμόχωστος με τον Ολυμπιακό. Πέρασε βασικά με το εκτός έδρας γκολ, αφού ήταν 3-3 το πρώτο παιχνίδι. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα της επικαιρότητας. Κωνσταντίνε, καλό βράδυ. Πολύ καλό βράδυ και σε σένα, σε ευχαριστούμε. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Στις 9 απολαύσετε την ταινία Outbreak και στις 11:25 την ταινία The Wronged Man. Η επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στη 1 το μεσημέρι από την εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.